Στο κόκκινο, οι σχέσει ΗΠΑ -Ρωσίας, ύστερα από την ανάκληση του Ρώσου πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Η οργή του Κρεμλίνου Ρένα Δημητρίου προέρχεται από τι δηλώσει Biden που χαρακτήρισε φωνιά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα, όμω, Αλεξάνδρα, να σου πω ότι είχαμε ανακοινώσει από τον ΠΟΗ πριν από λίγο ναι. σχετικά με το εμβόλιο της Αστραζενέκα. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του ΠΟΗ για ζητήματα Ευρώπης, ο Χάνς Κλούγκε, επανέλαβε ότι τα ωφέλη από το εμβόλιο της Αστραζενέκα υπερτερούν των κινδύνων και τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου στην Ευρώπη. Επίση, όπω έγινε γνωστό, οι ειδικοί για θέματα ασφάλεια εμβολίων ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία ε, που έχουν μελετήσει τα περιστατικά με τι τρομβόλε. Τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, αναμένεται να καταθέσουν αύριο τα συμπεράσματά τους. Τώρα, όσον αφορά. Διαφαίνεται θέμα... κοινή γραμμή, λοιπόν, μια και περιμένουμε στι 5 το απόγευμα τι επίσημε ανακοινώσει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιμένουμε ακριβώ την, α... ναι. την ανακοίνωση του. Κοινή γραμμή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού το Φαρμάκων. Οπότε πάντω επιμένει σε αυτό που και αρχικά έχει τονίσει, ότι τα ωφέλη από τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου mm. υπερτερούν των κινδύνων. Mm. Τώρα, όσον αφορά στο ζήτημα των σχέσεων Ρωσία-Ηνωμένων είναι ψυχροπολεμική η τόνη μετά την έκθεση των Αμερικανικών υπηρεσιών, ε, Μυστικών Υπηρεσιών για ρωσική ανάμειξη και στι τελευταίε εκλογέ, αλλά και το σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου ότι είναι δολοφόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία λοιπόν σε μία σπάνια ενέργεια. Ανακάλυψε τον πρέσβη τη στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσει. Η τελευταία φορά, Αλεξάνδρα, που το είχε κάνει αυτό ήταν το 1998 σε ένδειξη διαμαρτυρία για τη στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράκ. Μάλιστα, ενδεικτικό τη σημασία που αποδίδεται είναι και ότι ο ίδιο ο Πούτιν είχε χαρακτηρίσει την ανάκληξη πρέσβη τη Ρωσία ω ίστατο μέτρο. Σήμερα η Μόσχα ζητά εξηγήσει από τι ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι οι σχέσει των δύο χωρών καταραίουν και χαρακτηρίζει χωρί προηγούμενο τη σχετική δήλωση Biden, την οποία και χαρακτηρίζει πολύ κακή επίση. Από την άλλη πλευρά, πάντω, το State Department, η εκπρόσωπο του State Department, προειδοποίησε ότι διαφορετικά θα προσεγγίζει στο εξή, ε, και, και σε ανάλογο ύφο και η ανακοίνωση η σχετική του Λευκού Οίκου, ότι διαφορετικά θα προσεγγίζει στο εξή η Ουάσιγκτον τι σχέσει τη με τη Ρωσία, ε, σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση Τραμπ. Θα λογοδοτούν Άλιστα. οι Ρώσοι για τι πράξει του, τόνισε χαρακτηριστικά και παρέπεμψε σε δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα απαντήσουν πολύ σύντομα. Είναι δύσκολη η περίοδος για τις δύο χώρες.